Σήμερα ολοκληρώθηκε μια αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύσης δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης για την εξάρθρωση ενός διεθνού κυκλώματος διακίνησης και πορείας ναρκωτικών και ιδιαίτερα της κοκαίνης. Για την εξάρθρωση του κυκλώματος υπήρξε στενή συνεργασία με το γραφείο της ΔΙΑ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 4 άτομα αλλοδαπή, μεταξύ των οποίων και οι 3 εγκέφαλοι του κυκλώματος. Οι 2 από αυτούς είναι, ο ένας είναι υπήκοος Ισπανίας, ο ένας είναι Πορτογαλίας και οι 2 είναι Βούλγαροι. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και της εισαγωγής, διακίνησης και πορείας ναρκωτικών. Από τις μέχρι τώρα αστυνομικές έρευνες έχουν ευρεθεί και έχουν κατασκευθεί 167 κιλά και 977 γραμμάρια κοκαΐνης. Κατασχέθηκε ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο μέσω διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και 4.000 ευρώ ως προερχόμενα από εμπορία ναρκωτικών. Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που είχαμε ότι το κύκλωμα αυτό έφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών μέσω του λιμανού της Θεσσαλονίκης. Σήμερα πραγματοποίησαμε την επιχείρηση, κάναμε έλεγχο σε ένα γιοταχή υπηρετικό αυτοκίνητο το οποίο βρίσκονταν στα Μάλγαρα και όπου συλλάβαμε τους 2 Βούλγαρους που είχαν πάνω τους τα 35 δέματα κοκαίνης και βάρος 36 κιλά και 393 γραμμάρια. Παράλληλα, κάναμε και μία έρευνα στο αυτοκίνητο του Ισπανού και του Πορτογάλου, το οποίο το χρησιμοποιούσαν ως καμπάτσα και το οποίο το είχαν παρκαρισμένο σε ξενοδοχείο της πόλης μας και εκεί βρήκαμε 127 δέματα συνολικού βάρους 133 κιλά και 584 γραμμάρια. Αυτά. Δηλαδή αυτοί διακινούσαν σε μικρότερες ποσότητες, όπως δηλαδή οι Βούλγαροι, πού τα πήγαιναν? Αυτοί φέρνανε από την Νότια Αμερική μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και μπορεί. Κοντρεμπόρι. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Εν συνεχεία, με τους ανθρώπους τους εδώ, τα πηγαίνανε στη Λιανική πλοία. Οπουδήποτε. Δηλαδή οι Βούλγαροι, οι 2 Βούλγαροι, οι οποίοι είναι μέρη του κυκλώματος, έτσι. Με 37 κιλά Λιανική όμως. Όχι. Πήρανε τα ναρκωτικά για να τα πάνε σε κάποιον άλλο. Στην Ευρώπη ή σε όλη την Ευρώπη? Όχι, ήταν για την ελληνική αγορά. Συγγνώμη. Όλα, ναι, όλα για την ελληνική αγορά. Οι Ισπανοί και ο Πορτογάλος είναι εγκέφαλοι. Ο Ισπανός και ο Πορτογάλος. Και ο ένας ο Βούλγαρος είναι βασικό. Ο άλλος είναι βοηθητικό. Πόσα άτομα εκτιμάτε ότι βλέπονται πέραν των συλληφθέντων? Δεν θα μπορώ να κάνω μια θεωρητική εκτίμηση. Το σημαντικό είναι ότι από αυτούς, τους 4 συλληφθέντες, οι 3 είναι τα βασικά στελέχη της Ελληνικής Πολέμης. Ξέρουμε πότε ήρθαν και από πού? Πρέπει να έχουν περίπου μια εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Είχαν ξαναέρθει, έρχονταν, έφευγαν, δηλαδή γινόταν αυτό ή... Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι τα συγκεκριμένα άτομα κάναν αυτή τη δουλειά. Στις χώρες τους έχουν απασχολήσει? Νομίζω πως όχι. Δεν είναι αν έχουν ξανασυλληφθεί. Όχι. Η αξία ποια είναι των ναρκωτικών? Η αξία η χοντρική είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ και η λιανική γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εάν δεν νοθευτεί, πάει επί 4. Επί 4 είπατε. Επί 4. Δηλαδή αυτοί έδρασαν στην Ελλάδα μόνο την τελευταία εβδομάδα, δεν ήρθαν και το πρωί. Είχαμε πληροφορίες ότι αυτοί κάνουν αυτή τη δουλειά. Προφανώς θα το κάνανε και στο παρελθόν. Προφανώς θα το κάνανε και στο παρελθόν. Αλλά εμείς τους εντοπίσαμε και τους... Από ποια χώρα και το φορολογό, ποτέ? Όχι, δεν το ξέρω. Από Νότια Αμερική. Εμείς δεν εστιάσαμε στο... Δεν ξέραμε το κοντέινερ. Εμείς εστιάσαμε στα πρόσωπα. Η ποσότητα είναι προφανής για τα
για την Θεσσαλονίκη ναι. Δεν έχει εξαρτηθεί τέτοια μεγάλη ποσότητα. Είναι βέβαια που στην Κοκάινη, έτσι. Ναι, για αστεία Θεσσαλονίκη. Για αστεία Θεσσαλονίκη. Για αστεία Θεσσαλονίκη. Πότε. Πότε. Πώς δώρε. Και η ΕΣΑ. Ήταν σε συνεργασία. Μιλάω για τα. Τελικά δούμε είναι μεγάλη ποσότητα. Κύριε Βασταλίδη, λίγο πείτε μας, είχαν την ποσότητα της κοκαίνης στα κοντέινερ, τα φέρανε από την Ελλάδα. Τα φέρνουν. Τα φέρνουν. Μια σκηνογράφη. Τη παίρνουν μετά την ποσότητα από εκεί και την πάνε σε διάφορες καβάτσες, να το πω. Δηλαδή, οι Βούλγαροι αρχίζουν και τη διοικητεύουν. Οι Βούλγαροι πηγαίνουν από τα δύο μαλλιά προς Αθήνα. Εμένα μου προξενεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν ένας εγκέφαλος ενός κυκλώματος να κάνει τη διακίνηση ο ίδιος. Δηλαδή τώρα αυτή εδώ. Οι Πορτογάλοι τώρα έδωσαν 36 κιλά στον Βούλγαρο τον εγκέφαλο, ο οποίος τον τάδε. Δηλαδή 35 κιλά κοκαίνη, πώς θα βρεις, μου είναι μια μικρή ποσότητα, πώς θα. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή την παίρνει κάποιο ξηράκι. Όχι. 35 κιλά κοκαίνη είναι. Ναι, αυτό τάδε είναι αυτός. Ναι, 35 κιλά κοκαίνη. Δεν είναι που τα παίρνει κάποιος τυχαίος. Το ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε τόσο μεγάλες ποσότητες σημαίνει κάτι και στην αστυνομία αυτό. Έχει κάποιο σχόλιο, κάποια εξήγηση. Είχαμε πέρυσι τα 270, τώρα έχουμε 7. Είχαμε και άλλες μεγάλες τέτοιες ποσότητες. Μέσα στην αστυνομία προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Όχι, το ότι έρχεται πολύ πράγμα σημαίνει αυτό. Πώς? Το ότι έρχεται πολύ πράγμα σημαίνει κάτι. Η εκτίμησή μου είναι ότι πάντα έρχονται πολύ πράγμα. Εκτίμησε. Πάντα ερχόταν. Τώρα έχετε μεγάλη ποσότητα. Τώρα έχετε μεγάλη ποσότητα. Αυτή η στιγμή. Δηλαδή έχει αυξηθεί η ζήτηση, εννοώ. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Εγώ λέω ότι η ζήτηση λίγο πολύ πάντα η ίδια. Κοκαίνη. Ναι, ναι. Είναι ναρκωτικό των πλουσίων. Δηλαδή θέλει. Πλάστιο. Θα κλαίνε στην εικόνα τώρα. Πώς θα περάσει το καλοκαίρι. Πηγαίναμε για Αθήνα, Πειραιά, Μύκονο, ρε. Α.